Είναι πολλά τα περιστατικά σε καθημερινή βάση, όπως είπα, που οι Τούρκοι προκαλούν. Εχθές και σήμερα έχουμε παραβιάσεις του Εθνικού Εναερίου Χώρου από τουρκικά F-16, τα οποία έρχονται ως απάντηση της παρουσίας της Προέδρου της Δημοκρατίας στο Αγαθονήσι, μια παρουσία η οποία έχει πολλές ερμηνείες και πολλά θέματα να συζητήσουμε, και για να δούμε και αυτά και την παρουσία της κυρίας Ακελαροπούλου, αλλά και γενικότερα το κλίμα το οποίο επικρατεί με τους γείτονες που έχουμε από την άλλη άκρη του Αιγαίου Πελάγους. Έχω στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον καθηγητή οικονομικής γεωγραφίας και γεωπολιτικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, τον κύριο Γιάννη Μάζη. Κύριε Μάζη, καλησπέρα, καλώς ήρθατε στον Focus. Γεια σας, κύριε Βαμιανίδη. Λοιπόν, είναι η περίοδος πολύ δύσκολη και είναι μια περίοδος όπου η γνώση η δική σας, η εμπειρία η δική σας και ανθρώπων σαν και εσάς είναι πάρα πολύ χρήσιμη. Δεν ξέρω, θα ήθελα ένα σχόλιο δικό σας για την παρουσία της κυρίας Σακελαροπούλου χθες στο Αγαθονήσι, αλλά και τη δήλωση που έκανε, η οποία προκάλεσε πολλά σχόλια. Κοιτάξτε, η πρόεδρος της Δημοκρατίας έκανε μια επίσκεψη η οποία ήταν μέσα στα πλαίσια των καθηκόντων της και πολύ καλά έκανε και την έκανε. Μάλιστα. Από εκεί και πέρα δεν θα μπούμε στη λογική να εξηγήσουμε γιατί το Αγαθονήσι είναι ελληνικό, προστεύω έτσι. Βεβαίως. Λοιπόν, εκείνο το οποίο μας ενδιαφέρει είναι η τουρκική προκλητικότητα, η οποία δυστυχώς φαίνεται ότι δεν επηρεάζεται από τηλεφωνήματα. Παρά το γεγονός ότι εμείς ήμασταν οι επισπεύδοντες, όπως δεν οφείλαμε. Διάβασα και πολλά σχόλια σχετικά με το τηλεφώνημα αυτό. Ναι. Αναφέρεστε στο τηλεφώνημα Ερντογάν-Μητσοτάκη, έτσι, για να το καταλάβουμε. Όχι, ανάποδα το πείτε. Μητσοτάκη-Ερντογάν. Το οποίο έγινε με πρωτοβουλία της Μέρκελ, ναι. Okay. Ναι, λοιπόν, το οποίο έγινε με πρωτοβουλία, λέει, και ενθάρρυνση, έτσι λέγεται αυτό τώρα, ενθάρρυνση. Μάλιστα. Της, η πίεση λέγεται ενθάρρυνση. Ενθάρρυνση, ωραία. Της κυρίας Μέρκελ και τον ΗΠΑ, λέει, παράλληλα, οι οποίοι είναι γνωστοί φίλοι μας και μας βοηθούν πάντα στις δύσκολες στιγμές. Πολύ. Και επειδή αναγνώρισαν ότι εμείς είμαστε οι υπεύθυνοι για την ένταση στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο και στο Αιγαίο, μας είπαν ότι εμείς που δημιουργήσαμε το πρόβλημα, εμείς πρέπει και να το επιλύσουμε. Μάλιστα. Συνεπώς έπρεπε εμείς να πάρουμε πρώτη τηλέφωνο και να συζητήσουμε με τον κύριο Ερντογάν για να ανοίξουμε, λέει, τους διάβλους επικοινωνίας και να δημιουργήσουμε ένα καλύτερο κλίμα κατεβάζοντας τους τόνους. Αυτά τα οποία λέει το ρεπορτάζ όμως δεν δείχνουν να έχει επιτύχει το τηλεφώνημα τον σκοπό του, παρά το γεγονός ότι εμείς ήμασταν ακόμη μία φορά οι επισπεύοντες. Εμείς ανοίξαμε και διάβλους και ανοίξαμε και σύνορα, έτσι. Ναι, διότι καταλαβαίνετε, είχαμε υπερβάλει το τελευταίο καιρό. Μάλιστα. Και η υπερβολή αυτή που συνίστατο στο να υπερασπίσουμε την εδαφική μας κυριαρχία από ορδές κατευθυνόμενων ατάκτων, οι οποίοι δεν είχαν καμία σχέση με πρόσφυγες, ήταν μια υπερβολή. Δεν έπρεπε να το κάνουμε αυτό το πράγμα. Και συνεπώς σπεύσαμε και εκεί να επανορθώσουμε. Δηλαδή, κύριε Μάζη, μας τράβηξαν για ακόμα μία φορά το αυτή και εμείς σκύψαμε το κεφάλι. Ναι, το λέτε λίγο σχολικά τώρα να πω την αλήθεια, αλλά έτσι είναι ακριβώς. Και ξέρετε, τα μηνύματα που στέλνουμε με αυτόν τον τρόπο είναι πολύ αρνητικά. Σε ό,τι αφορά το δικό μας εθνικό συμφέρον, ναι, φυσικά. Ναι. Ήταν η πρώτη μου προσπάθεια όταν έγινε αυτό το γεγονός και διέρευσε, ανακοινώθηκε όπως θέλετε πείτε το, να μάθω ποιος ήταν ο πρώτος. Και δυστυχώς ήμασταν εμείς. Εμείς, που πήραμε. Ναι. Λοιπόν, μπάση περιπτώσει, θα μου πει κάποιος και τι θέλετε να κάνουμε, να μην έχουμε ανοιχτούς διάβλους επικοινωνίας. Βεβαίως, ας φροντίσει η εταίρα πλευρά, η άλτερα πάρς, να ανοίξει τους διάβλους τους οποίους η ίδια έκλεισε. Αν θυμάμαι καλά, ήταν ο κύριος Ερντογάν που είπε: εγώ δεν μπαίνω ούτε στο ίδιο δωμάτιο με τον κύριο Μητσοτάκη. Σωστό. Δεν το είπε ο κύριος Μητσοτάκης. Σωστό, δεν θα το έλεγε ο Μητσοτάκης αυτό. Μα ακριβώς, είναι πολιτισμένος άνθρωπος. Εντάξει, αυτό δεν του το αμφισβητεί κανείς. Ναι. Αλλά δεν ήταν αυτός ο οποίος έκλεισε τους διάβλους.
Εν πάση περιπτώσει, τα σχόλιά μου είναι αυτά. Ναι. Δεν έχω να πω περισσότερα. Τώρα, μέσα σε αυτό το κλίμα, κύριε Μάζη, προσπαθούμε να κλείσουμε άρον-άρον, γιατί για κάποιο λόγο βιαζόμαστε. Πρέπει να το καταλάβουμε αυτό για ποιο λόγο βιαζόμαστε. Να κλείσουμε συμφωνίες για ΟΖ. Κλείσαμε μια συμφωνία άρον-άρον και στο πόδι, να το πω, δεν ξέρω πώς να το χαρακτηρίσω, με τους Ιταλούς, όπου παραχωρήσαμε και την Αλία, δώσαμε και μερική επίρρεια σε στροφάδες και στα διαπλώδια. Όχι, προσέξτε, για να βάλουμε τα πράγματα σε τάξη και να είμαστε δίκαιοι. Ναι. Η συμφωνία του Μαΐου του 1977 ήταν αυτή η οποία δημιούργησε το πρόβλημα. Ωραία. Ήταν τότε κυβέρνηση Κωνσταντίνου Καραμαλή με υπουργό εξωτερικών τον Γεώργιο Ράλη και υφυπουργό τον κύριο Ζαΐμι. Λοιπόν, εκεί είχε γίνει ο προσδιορισμός των δύο υφαλοκρηπίδων και των ορίων αυτών. Και εκεί πατήσαμε. Και εκεί ακουμπήσαμε, διότι δεν γινόταν διαφορετικά. Δεν μπορείς να ορίσεις άλλες θαλάσσιες ζώνες και να μην τη λέμε ΑΟΖ αυτήν που ορίσαμε με την Ιταλία. Είναι ορισμός θαλασσίων ζωνών. Μάλιστα. Δεν είναι αποκλειστική η οικονομική ζώνη. Σωστά. Εφόσον έρχονται, δεν είναι αποκλειστική. Δημιουργεί δεδικασμένο. Όχι, δεν είναι νομικά. Γιατί δεν δηλώθηκε ως τέτοια. Δεν δηλώθηκε. Μάλιστα. Ναι. Άρα γιατί το λανσάρουμε ΑΟΖ και ΑΟΖ εμείς. Είναι πιο, πιο επικοινωνιακό. Ακούγεται, πιο καλά. Ωραία. Ναι, ναι, είναι πιο ωραία. Επικοινωνιακό. Σωστά, σωστά. Και η επικοινωνία έχει σημασία να ακούγεται. Πάντα ο κόσμος πρέπει να επικοινωνεί και να επικοινωνείται. Αυτό θα το βρούμε μπροστά μας, αυτή τη συμφωνία τέλος πάντων, η οποία δεν είναι ΑΟΖ, αλλά ΑΟΖ τη βαφτίσαμε, θα τη βρούμε μπροστά μας με αρνητικό χαρακτήρα και πρόσημο στην ιστορία με τους Τούρκους και το Καστελόριζο. Κοιτάξτε, οι Ιταλοί έχουν υπογράψει το δίκαιο της θάλασσας, όπως και εμείς. Και έτσι μπορέσαμε να ορίσουμε θαλάσσιες ζώνες με τους Ιταλούς, κάνοντας βέβαια την παραχώρηση να μην προεκτείνουμε τα 6 στα 12 ναυτικά μίλια που έπρεπε να τα έχουμε προεκτείνει. Αλλά εν πάση περιπτώσει κάναμε και τη δεύτερη παραχώρηση, να μην βάλουμε τους Ιταλούς να ζητάνε κάθε χρόνο μια άδεια για αλία πέρα από τα 6 ναυτικά μίλια. Και για να δώσω να καταλάβετε τι εννοώ, λέω ότι οι Αμερικανοί κάθε λίγο και λιγάκι κάνουν μια αίτηση και ζητάνε την ανανέωση της χρήσεως των αμερικανικών βάσεων στην Ελλάδα. Ναι. Οι Ιταλοί δεν μπορούσαν να κάνουν και αυτοί κάθε χρόνο μια αίτηση τυπική. Ναι, ναι. Η οποία απλά κατοχυρώνει τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας. Και να ζητούν να ψαρεύουν πέραν των 6 ναυτικών μιλίων και να τους δίναμε την άδεια. Θα μπορούσαν. Ναι, δεν το κάναμε. Δεν το κάνανε όμως. Όχι. Λοιπόν, η περίπτωση αυτή το μόνο που δείχνει είναι ότι εντάξει, δύο πολιτισμένα κράτη όταν κάτσουν να συνομιλήσουν μπορούν να βρουν ειδικές λύσεις σε συγκεκριμένα προβλήματα. Ναι. Η περίπτωση βέβαια της Τουρκίας δεν είναι η ίδια. Σαφώς. Διότι η Τουρκία εκείνο στο οποίο αποσκοπεί είναι συνεκμετάλλευση του Αιγαίου και συνεκμετάλλευση της Ανατολικής Μεσογείου. Και επειδή ακριβώς δεν έχει υπογράψει το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας, την Άγκλος, δεν θέλει να πάει και στη Χάγη. Δηλαδή, μην ανησυχείτε, δεν θα πάμε στη Χάγη. Δεν θα πάμε, στη Χάγη θα πάμε μονάχα εάν στο συνυποσχετικό το οποίο υπογράψουμε βάλουμε όλες τις της Τουρκίας, που πρέπει να είμαστε τρελοί για να το κάνουμε, ναι. Αλλά με το πρόβλημα το συγκεκριμένο, δηλαδή τον ορισμό θαλασσίων ζωνών Ελλάδος-Τουρκίας, τη στιγμή που η Τουρκία δεν αποδέχεται την Άγκλος, δεν υπάρχει περίπτωση να πάμε, γιατί φοβάται ότι επειδή εμείς την έχουμε υπογράψει, έχουμε συγκριτικά πλεονεκτήματα σε ένα διεθνές δικαιοδοτικό όργανο. Μάλιστα. Οπότε εκείνο το οποίο επιδιώκει η Τουρκία είναι να περιοριστούμε μονάχα στο εθιμικό δίκαιο, που ένα μέρος του βεβαίως εμπεριέχεται στην Άγκλος, και στις ειδικές πρακτικές μεταξύ των κρατών, οι οποίες είναι ουσιαστικά πολιτικές λύσεις. Μάλιστα. Και στις πολιτικές λύσεις προτιμάει, κινείται πιο άνετα κατά τη γνώμη της, ναι. Γιατί νομίζει ότι μπορεί να ζητήσει ό,τι θέλει και να πάρει πάρα πολλά από αυτά τα οποία θα γιατί, ζητήσει. Γιατί θεωρεί ότι έχει τη δύναμη να το κάνει, έτσι, γι' αυτό και το πιστεύει αυτό. Ναι, 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 έτσι θεωρεί. Εγώ δεν το πιστεύω. Μάλιστα. Και οι ένοπλες δυνάμεις δεν το πιστεύουν επίσης. Ναι. Ναι, αλλά τις ένοπλες δυνάμεις, όταν βγήκε ο κύριος Φλόρος πριν από λίγες ημέρες και έκανε μια σκληρή δήλωση για τους Τούρκους, οι οποίοι θα τους κάψουμε εάν τολμήσουν να πατήσουν το πόδι τους σε ελληνικό έδαφος. Βγήκανε αρκετοί από τους κυβερνητικούς βουλευτές και κατέκριναν τις δηλώσεις ως ακραίες του κ. Φλόρου.
Δεν, ναι, είναι, βούτυρο, εγώ, δεν είναι βούτυρο στο ψωμί των Τούρκων αυτό. Εγώ θα πω ότι δεν θυμάμαι τώρα κανένα κυβερνητικό, θα μου πείτε δεν παρακολουθώ και το ρεπορτάζ ναι, τόσο στενά όσο ναι, εσείς, αλλά είναι λάθος αν έγινε κάτι τέτοιο. Έγινε σαφώς. Δηλαδή και ο σύμβουλος ασφαλείας του κύριου Μητσοτάκη, ο κύριος Ντόκος, είπε πάνω κάτω, εκφράστηκε αρνητικά για τις δηλώσεις του κύριου Φλόρου. Ναι, δεν τις άκουσα αυτές τις δηλώσεις του κύριου Ντόκου, άκουσα άλλες. Οι οποίες τη σχολίασα στην εφημερίδα Τα Νέα. Ναι, για το Χαφτάρ λέτε. Ναι, ναι, ακριβώς. Ναι, ναι. Και όχι και επίσης για το κατά πόσον πρέπει να οι ισχυρείς τους ενισχύρους ναι, διέξοδο διαφυγής και κατά πόσον με αυτόν τον τρόπο αν δεν το συνειδητοποιήσουν οι Τούρκοι δεν θα έχουν ούτε παραχωρήσεις ούτε εφόλη στη σύλλης πολιτική συζήτηση. Ναι. Δηλαδή αν το συνειδητοποιήσουν οι Τούρκοι θα τα έχουν αυτά τα δύο, ήταν το ερώτημά μου. Εν πάση περιπτώσει, ναι, ναι. Θέλει πάρα πολύ προσοχή. Ο κύριος Φλόρος είπε πολύ σωστά αυτό που έπρεπε να πει ως στρατιώτης. Εγώ τον συγχαίρω και ειλικρινά σας λέω ότι αισθάνομαι πολύ ασφαλής με ένα επιτελείο με στρατηγούς όπως ο Φλόρος. Μάλιστα. Αυτό είναι θετικό. Μία ερώτηση που την έχουν θέσει από χθες φίλοι ακροατές και την ξαναβλέπω ξανά στα μηνύματα για τα UAV, για τα drone τα οποία βάζει στο παιχνίδι η Τουρκία και για το γεγονός ότι εμείς ακόμα δεν έχουμε τέτοιου είδους οπλικά συστήματα. Ένα σχόλιο σας. Έχουμε και έχουμε και διαφορετικών τύπων, τριών διαφορετικών τύπων ναι, και έχουμε κάνει και leasing από το Ισραήλ. Τώρα γίνανε αυτά, δεν τα έχουμε ακόμα, θα τα πάρουμε αυτά. Ναι. Δηλαδή αυτά είναι άμεσα ναι, ναι, διαθέσιμα. Οπότε... Και εν πάση περιπτώσει κινούμεθα προς αυτή την κατεύθυνση ναι, που με πολύ γοργό ρυθμό και νομίζω ότι καλά. Απλώς να προσέχουμε τα μηνύματα που εκπέμπουμε και δεν είμαι ικανοποιημένος από τα μηνύματα ναι, που εκπέμπουμε. Εκφράζουν μια φοβικότητα λέτε. Ακριβώς. Μάλιστα. Κύριε Μάτζη, θέλω θερμά να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας σήμερα στην εκπομπή. Και εγώ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Focus 103,6.